Κυρίες και κύριοι, με ικανοποιητικό ρυθμό εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού, όπως δήλωσε σήμερα ο καθηγητής Μάκτη Γιακούμπου. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου πιθανότατα θα βγει αύριο από την μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Περισσότερα θα μας πει ο Λάμπης Τσιριγωτάκης. Εικόνα ηρεμίας και αισιοδοξία σήμερα στο Χέρφιλντ μετά τη δραματική ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών. Το ίδιο ηρεμία και κανένα πρόβλημα και μέσα στη μονάδα της εντατικής παρακολούθησης όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Το προάβλιο του νοσοκομείου του Χέρφιλντ είχε γεμίσει πάλι σήμερα από φίλους του Πρωθυπουργού, από ανώνυμους Έλληνες που ήρθαν για να μάθουν νέα και δημοσιογράφους. Η καλοκαιριάτικη μέρα επέτρεψε άλλωστε τις βόλτες και τις υπαίθριες συζητήσεις. Οι Έλληνες γιατροί που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, για πρώτη φορά από τότε που ήρθαν στο Λονδίνο, ήταν σήμερα προσιτοί και ανοιχτοί στις συζητήσεις. Μια ακόμα ισχυρή ένδειξη ότι τους έφυγε το άγχος και πιστεύουν ότι όλα πηγαίνουν καλά. Και πράγματι όλα δείχνουν ότι εξελίσσονται καλά και ομαλά. Ο καθηγητής Γιακούμπ, που είδε πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα το πρωί, είπε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την μεταχειρητική του πορεία. Και μάλιστα έκανε την δήλωση ότι αν εξέτρεψε σήμερα τον κύριο Παπανδρέου, ο καλύτερος καρδιολόγος, δεν θα πίστευε ότι είχε ποτέ πρόβλημα αορτικής βαλβίδας. Η πρώτη ενημέρωση σήμερα από τον κύριο Χιτήρη έγινε υπαίθρια στο προάβλιο του νοσοκομείου. Η διεύθυνση του νοσοκομείου μας έκλεισε τη συνηθισμένη αίθουσα γιατί αποφάσισε ότι δεν μας χρειάζεται πλέον. Όπως μας είπε ο κύριος Χιτήρης, ο Πρωθυπουργός είχε ήρεμο ύπνο, κοιμήθηκε στις 12 το βράδυ και ξύπνησε σε 7.30 το πρωί. Έφαγε ελαφρύ πρωινό από cornflakes με γάλα και τσάι, διάβασε τον αγγλικό τύπο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα δημοσίευματα για το συνέδριο των εργατικών που αρχίζει σήμερα. Σηκώθηκε επίσης από το κρεβάτι του και κάθισε στην καρέκλα. Και έκανε σήμερα τις πρώτες ασκήσεις κινησιοθεραπείας, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται 2 φορές την ημέρα. Ο Πρωθυπουργός είχε αρκετές επισκέψεις σήμερα, είδε την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας κύριο Φλόρο και αρκετά πρόσωπα από το φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Η τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο επέδωσε σήμερα στον Έλληνα Πρωθυπουργό ευχετήριο μήνυμα από τον Τούρκο ομόλογό του Οζάλ, το οποίο μας διάβασε ο κύριος Χιτήρης. Αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που έμαθα ότι η εγχείρηση στην οποία υποβληθήκατε σήμερα στο Λονδίνο ήταν πολύ επιτυχής. Απευθύνοντας την εξοχότητά σας τις θερμότερες ευχές μου για πλήρη και ταχεία ανάρρωση, ελπίζω ότι σύντομα θα είστε σε θέση να αναλάβετε την κανονική εκτέλεση των υψηλών καθηκόντων σας. Τουρκού Τοζά. Στην επόμενη ενημέρωση που έγινε στις 5 το απόγευμα, ο κύριος Χιτήρης μας πληροφόρησε ότι το μεσημεριανό φαγητό του Πρωθυπουργού ήταν roast beef και μπανάνα. Πριν από λίγο εξάλλου έφτασε εδώ στο Χέρφιλντ ευχετήριο τηλεγράφημα από τον Ισπανό Πρωθυπουργό Φελίπε Γκονζάλες, στο οποίο λέει ότι προσδοκεί να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη διάσκεψη κορυφής της Ρόδου. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έστειλε σήμερα συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Σοβιέτ. Στο τηλεγράφημα του Πρωθυπουργό σημειώνει: ο ελληνικός λαός και εγώ προσωπικά παρακολουθούμε με ζωηρό ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες σας για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης και τον αφοπλισμό, όσο και την πορεία της Περεστρόικα στην μεγάλη χώρα σας για την πρόοδο και την ευημερία του φίλου Σοβιετικού λαού. Ευχετήρια τηλεγραφήματα στον Πρωθυπουργό έστειλαν σήμερα ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της ΕΔΙΚ Γιάννης Ζήγδης και η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων. Σοβαρά επεισόδια έγιναν σήμερα έπειτα και πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Σε συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και νεαρών φιλάθλων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αττικής, τραυματίστηκαν 12 αστυνομικοί. Επίσης, σε συμπλοκές που έγιναν μεταξύ φιλάθλων των δύο ομάδων, τραυματίστηκαν 3 άτομα. Στην διάρκεια των επεισοδίων στο Ολυμπιακό Στάδιο, άναψαν φωτιές σε έκταση με χόρτα στην βόρεια πλευρά του σταδίου. Τα πρώτα επεισόδια έγιναν στις 4.30 το απόγευμα, όταν 500 άνθρωποι που δεν είχαν εισιτηρία προσπάθησαν να μπουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν. Στις συμπλοκές που ακολούθησαν τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί. 10 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα έγιναν νέες συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων και αστυνομικών δυνάμεων.
Στις εμπλοκές έγινε χρήση δακρυγόνων και σύμφωνα με την αστυνομία τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Όταν τα επεισόδια βρίσκονταν σε εξέλιξη στη βόρεια πλευρά του σταδίου προς το σταθμό Ειρήνης, εμφανίστηκαν φωτιές. Για την κατάσβεσή τους έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής. Όπως ανακοινώθηκε αργότερα, κάηκαν χόρτα σε έκταση 70 στρεμμάτων. Και επίσης καταστράφηκαν διαφημιστικές πινακίδες και σειρματοπλέγματα. Πριν αρχίσει ο αγώνας, στις 1.30 το μεσημέρι, ένας αστυφύλακας που βρισκόταν στη θύρα 15 του Ολυμπιακού Σταδίου, τραυματίστηκε από μπουκάλι που το εξφενδώνησε εναντίον του φύλαθλος. Να πούμε τέλος ότι από το βράδυ του Σαββάτου ως το πρωί της Κυριακής, σε μικροσυμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων των ομάδων Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ Πάντα, στην περιοχή της Ομόνιας και στο σταθμό Λαρίσης, τραυματίστηκαν ελαφρά 3 άτομα. Αρχίζουν αύριο οι εργασίες της 4ης Συνόδου της Βουλής που προήλθε από τις εκλογές του 1985. Οι εργασίες της Ολομέλειας αρχίζουν στις 11 το πρωί. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Καραλαμπόπουλος θα αναγνώσει το προεδρικό διάταγμα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζεντάκη και τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Με πολιτική ομιλία του μέλους του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Τσούρα έκλεισε απόψε η γιορτή της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ στο πεδίο του Άρεως. Στην ομιλία του που τελείωσε πριν από λίγο, ο κ. Τσούρας αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κινήματος και τόνισε ότι ο μεγάλος ηγέτης και οραματιστής που εμπνέει το λαό και εκφράζει το έθνος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έρχεται γρήγορα κοντά μας για να μας οδηγήσει ξανά από μάχη σε μάχη και από νίκη σε νίκη. Ο κύριος Τσούρας κατάγγειλε τις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης που έσπευσαν, όπως είπε, να προεξοφλήσουν το πολιτικό τέλος του ΠΑΣΟΚ και σημείωσε ότι στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα υπάρχουν μόνο μαχητές και αγωνιστές, συσπήρωση, συνοχή και αλληλεγγύη. Με πολιτική εισήγηση του πρόεδρου του κόμματος, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, άρχισε σήμερα η δεύτερη εθνική συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι η χώρα είναι ακυβέρνητη και ότι η μη αναπλήρωση του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστο και ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ακόμα ότι είναι βέβαιος πως η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές και ότι το κόμμα θα πρέπει να φέρει κοντά του αυτούς που δεν το ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Η νίκη μας, είπε, δεν θα είναι ήττα για κανένα απλό ψηφοφόρο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμα ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποκαταστήσει την ομιμότητα και θα πατάξει τη διαφθορά. Οι εργασίες της συνδιάσκεψης έληξαν αργά το απόγευμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σωτήρης Κωστόπουλος, απαντώντας στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην δεύτερη εθνική συνδιάσκεψη του κόμματος, είπε: «Με κράμα εκδικητικού φανατισμού και καλπάζουσας υποκρισίας, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μεταμφιεστεί σε λύκο που αγαπάει τα πρόβατα. Λυπούμαστε, αλλά πρέπει να συστήσουμε στον κ. Μητσοτάκη και στους λαλίστατους παρατρεχάμενούς του να κοιτάξουν για λίγο στον ιστορικό καθρέφτη. Έτσι θα θυμηθούν το πραγματικό τους πρόσωπο που τόσο καλά το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συμπαρίσταται στη μάχη που δίνει ο Πρωθυπουργός του, το δημοσκοπικό παραλήρημα του κ. Μητσοτάκη συναντά μόνο την αδιαφορία». Αρχίζει αύριο στο Άλσος Ηλυσίων το φεστιβάλ της οργάνωσης νέων της Νέας Δημοκρατίας. «Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι αναποτελεσματικές και κακές», τόνισε σήμερα στη συνδιάσκεψη της Διανά Πελοποννήσου ο πρόεδρος του κόμματος Κωστής Στεφανόπουλος. «Πολιτική της ΕΔΑ είναι η υπεράσπιση και η στερέωση και η διεύρυνση της αλλαγής που δέχεται ολομέτωπη επίθεση από δεξιά και αριστερά», τόνισε σήμερα ο πρόεδρος ΕΔΑ Μανώλης Γλέζος στην 6η σύνοδο της δικού σας επιτροπής του κόμματος. Αύριο θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελλάδος μετά τη λήξη του συνεδρίου της Συνομοσπονδίας. Από αύριο στις 17 Οκτωβρίου τα ταξί δεν θα κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας τις ώρες και τις ημέρες που ισχύει ο εσωτερικός δακτύλιος. Αυτό αποφάσισε η διοίκηση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξιατικής. Να περάσουμε λίγο στην διεθνή επικαιρότητα. Με τις μεθοδεύσεις των τριών τελευταίων ημερών στα κομματικά όργανα της χώρας του και την αγόρευσή του χτες σε πρόεδρο του Ανώτατου Σοβιέτ, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κορμπατζόφ, εξασφάλισε για τον εαυτό του όλες τις διευρυμένες εκτελεστικές εξουσίες που είχε αποφασιστεί να δοθούν από τον Απρίλιο στον πρόεδρο του Ανώτατου Σοβιέτ. Αυτή είναι η κοινή εκτίμηση των διεθνών πρακτορείων και του διεθνούς τύπου που σχολιάζουν εκτενώς τις τελευταίες εξελίξεις στη Σοβιετική Πρωτεύουσα. Ο Γκενάντι Γκεράσιμοφ,
Εκπρόσωπος του Σοβιετικού Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέντευξη που έδωσε σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, είπε ότι οι αλλαγές που έγιναν στα κομματικά όργανα της χώρας του θα επιταχύνουν την εφαρμογή της περεστρόικας και της γκλάσνοστ, δηλαδή της ανασυγκρότησης και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση. Η διαφάνεια, είπε χαρακτηριστικά, θα είναι τέτοια ώστε σύντομα θα είναι ανακοινώσιμα ακόμη και τα κονδύλια που απορροφά η άμυνα της χώρας. Στην Βρετανία, το Συνέδριο των Εργατικών επανεξέλεξε στην ηγεσία του τον κύριο Νίλ Κίνοκ. Ύστερα από εσωκομματικές ζυμώσεις σε 6 μηνών, ο κύριος Κίνοκ απέσπασε το 89% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλος του κύριος Τόνι Μπεν, που εκπροσωπεί την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, πήρε μόνο το 11% των ψήφων. Στην Ιουγκοσλαβία εντείνονται οι πιέσεις των Σέρβων για να περιοριστεί η αυτονομία του Κωσυφοπεδίου και να αναχαιτιστεί η δραστηριότητα των Αλβανόφωνων που αποτελούν στην περιοχή αυτή την πλειοψηφία. Οι Σέρβοι στα πλαίσια αυτά προβάλλουν και υποστηρίζουν τον ηγέτη τους Σλόμπανταν Μιλόσεβιτς, που αναμένεται να επικρατήσει στην κρίσιμη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης των Ιουγκοσλάβων Κομμουνιστών στις 17 Οκτωβρίου. Στις καθημερινές διαδηλώσεις των Σέρβων που γίνονται με αίτημα να περιοριστεί η εθνικιστική δραστηριότητα των Αλβανόφωνων στο Κωσυφοπέδιο, το όνομα του Μιλόσεβιτς αναφέρεται όλο και συχνότερα. Οι εικόνες που παρακολουθούμε είναι από τη σημερινή διαδήλωση των Σέρβων στην πόλη Βράνια. Εκατοντάδες χιλιάδες χιλιανοί κατέβηκαν χτες στους δρόμους του Σαντιάγο για να καταγγείλουν ως φάρσα τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη. Στις εκλογές αυτές, μοναδικός υποψήφιος είναι ο δικτάτορας Πινοτσέτ, που επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία άλλα 9 χρόνια. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι στις χτεσινές διαδηλώσεις πήραν μέρος 1 εκατομμύριο κάτοικοι της πρωτεύουσας, που ο πληθυσμός της δεν ξεπερνάει τα 4. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι οι διαδηλωτές δεν ήταν πάνω από 300.000. Οι χτεσινές επιθέσεις φανατικών Ισραηλινών επίκων εναντίον των Παλαιστινίων της Χεβρώνας και τα αιματηριά γεγονότα που ακολούθησαν φαίνεται ότι προκάλεσαν 2 βομβιστικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν στον παλιό τομέα της πόλης, σε συνοικία που πρόσφατα ανακαινίστηκε για να φιλοξενήσει τους Ισραηλινούς. Έντονη διπλωματική κίνηση παρατηρείται στην Αφρική για την υπόθεση της Αγγόλας και της Ναμίμπιας. Χτες ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Πίτερ Μπότα, συναντήθηκε στην Μπραζαβίλ με τον ζαϊρινό πρόεδρο, Μομπούτου Σέσε Σέκο. Είναι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων που συζήτησαν για τον τερματισμό του εμφύλιου στην Αγγόλα και για την ανεξαρτησία της Ναμίμπιας. Το σημαντικότερο στοιχείο του σημερινού καιρού θα είναι και πάλι οι ενισχυμένοι βοριάδες στην Ανατολική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Νότιου Αιγαίου. Αλλά όπως φαίνεται, από το απόγευμα και μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι σιγά σιγά να ξεσθενούν. Κατά τα άλλα θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές το απογευματάκι στη βόρεια περιοδική χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στην ανατολική όμως Ελλάδα. Να δούμε όμως αναλυτικά τον καιρό. Έτσι, στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις που από το μεσημέρι στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και πιθανόν προς το βράδυ και στη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που στα ανατολικά υπηρετικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα είναι παντού βόρειο-ανατολική, 6 από φως στο βόρειο Αιγαίο, 3 με 4 στο Ιόνιο και 7 με 8 στο νότιο Αιγαίο. Αλλά από το απόγευμα και μετά, όπως είπαμε, θα αρχίσουν σιγά σιγά να ξεσταίνουν. Η θερμοκρασία τώρα θα κοιμαθεί στη βόρεια Ελλάδα από 11 με 23 βαθμούς, στα δυτικά από 14 με 27, στην υπόλοιπη περιοτική χώρα από 14 με 24 και στα νησιά του Αιγαίου από 18 με 23 βαθμούς. Στην Καλαμάτα τώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις με βόρειους μέτριους ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 14 με 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που παροδικά στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί ενισχυμένοι, 7 από φως στο νότιο Ιβερικό και 5 με 6 στο Σαρονικό, αλλά και εδώ από το απόγευμα και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στην πόλη από 16 με 24 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και ενδέχεται να σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα. Οι άνεμοι και εδώ θα είναι βόρειοι, 3 με 4 από φως και η θερμοκρασία θα κοιμάται στην πόλη από 12 με 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Καλή σας νύχτα.